Με μια πολύ ωραία παλιά προς τον Καραγιαννάκη και από τα δεξιά ετοιμάζει τον Καραγιαννάκη να κάνει κάποια σέντρα. Γεμίζει την μπάλα, ήταν πολύ δυνατή η παλιά αυτή. Γυρνάει είναι φάουλ εκεί υπέρ τερματοφύλακα. Ένα φάουλ που έκανε ο Καψάλης στην προσπάθειά του να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα. Εκεί όμως παρενοχλήθηκε ο τερματοφύλακας του Πόρου και κέρδισε το φάουλ. Φάουλ που εκτελέστηκε αμέσως. Την μπάλα την έχει ο Αναγνωστόπουλος. Κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά. Δίνει μια παλιά εκεί που κόβει ο Ευαγγελιστής. Ο Καψάλης με μία τη δίνει στον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι προς τα δεξιά. Εκεί που είναι ο Τσέλος. Ο Τσέλος προωθεί την μπάλα. Δίνει με μία πολύ ωραία παλιά στον Καραγιαννάκη. Συγγνώμη, στον Καψάλη. Ο Καψάλης δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα. Και ο μεν επόπτης δείχνει corner. Ο δε διαιτητής δίνει out. Μια αμφισβητούμενη φάση που έγινε στο 30 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο τερματοφύλακας αλλάζει την μπάλα μαζί με το Σωτηράκη. Ο Σωτηράκης κατεβάζει την μπάλα. Δίνει μια παλιά εκεί στο χώρο έξω αριστερά προς το Βουβούσα. Ο Βουβούσας έχει την μπάλα αυτή στα πόδια του. Κάνει μια τρίπλα στο Τζέλο. Δίνει με μία την μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου προωθείται. Δίνει μια λάθος μπαλιά. Εκεί κόβει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος. Δίνει στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης στο Τζέλο. Ο Τζέλος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί, κάνει κάποιο λάθος εκεί. Κερδίζει όμως πάλι ο Τσέλος τη μονομαχία. Δίνει στο Μουγκό. Ο Μουγκός δίνει στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής δίνει, προσπαθεί να δώσει στον Αργυρόπουλο. Δεν τα κατάφερε όμως ο Αργυρόπουλος. Εκεί κάποια κόντρα εκεί κέρδισε ο Αναγνωστόπουλος. Την μπάλα την έχει ο Σουλιώτης. Κόβεται όμως ο Σουλιώτης από παρέμβαση του Μουγκού. Τελικά την μπάλα την έχει ο Μπόγρης. Ο Μπόγρης αλλάζει ωραία το παιχνίδι στον χώρο του κέντρου εκεί όπου βρίσκεται ο Αναγνωστόπουλος. Ο Αναγνωστόπουλος δίνει την μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου δίνει πάλι την μπάλα στον Αναγνωστόπουλο και από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του κέντρου γίνεται μια βαθιά παλιά. Εκεί κόβει όμως τελευταία στιγμή ο Φωτόπουλος. Την μπάλα την έχει τώρα ο Γαλάνης, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι προς τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα των Λιγενών στο Τζέλο. Ο Τσέλος κατεβάζει την μπάλα σε κάποιο αργό ρυθμό, κοντρολάρει το παιχνίδι. Δίνει την μπάλα στον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης παίρνει την μπάλα, κάνει κάποια τρίπλα εκεί. Κάνει δύο τρίπλες, επιτίθεται. Δίνει την μπάλα πολύ ωραία στον αδελφό του Καραγιαννάκη, το Σάκη. Ο Καραγιαννάκης Σάκης γεμίζει την μπάλα. Την μπάλα στον Αργυρόπουλο. Προσπαθεί να κάνει κάποιο μονοκόμμα το σούτ, έρχεται εκεί πέρα. Αλλά έχει βγει η μπάλα έπειτα από επέδειξη στο επόπτη, έχει βγει η μπάλα out. Ένα δυνατό σούτ από τον Αναγνωστόπουλο. Έφυγε η μπάλα ψηλά out από τα δοκάρια του Καραλάκα. Εκεί βρίσκεται ο Καραγιαννάκης. Ο Σάκης δίνει στον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος προσπαθεί να δώσει τον Καραγιαννάκη. Δεν περνάει όμως η παλιά του. Έρχεται ο Γαλάνης εκεί που δίνει μια παλιά, αλλά είναι offside ο Αργυρόπουλος. Δεν γύρισε έγκαιρα πίσω ο παίκτης του Ηλιακού Λεχενών. Και ένα offside που πέδειξε ο επόπτης εκεί είναι έτοιμο να το εκτελέσει ο Σωτηράκης. Ο Σωτηράκης δίνει με μία στο Μπόγρι και από τα δεξιά κατεβάζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πολύ ωραία παλιά του Μπόγρη, αλλά κόβει ο Φωτόπουλος εκεί τελευταία στιγμή. Κερδίζει ο Αργυρόπουλος την μπάλα και είναι ένα πλάγι out υπέρ του Πόρου. Αναγνωστόπουλος του πλάγι out, προσπαθεί να δώσει εκεί ένα γέμισμα. Κόβει και ο Μπόγρης, ο Καψάλης μια βαθιά παλιά προς τον Καραγιαννάκη, αποκρούγεται όμως από τον Σωτηράκη. Βγαίνει όμως την μπάλα πάνω ο Γαλάνης, κερδίζει την μπάλα, δίνει μια πολύ ωραία παλιά, αλλά δεν προλαβαίνει όμως ο Καραγιαννάκης ο Σάκης να κερδίσει την μπάλα. Και ο Σωτηράκης πρόλαβε και γύρισε την μπάλα στον τερματοφυλακά του, το Μούγια. Ο Μούγιας με μία δίνει την μπάλα προς τα δεξιά στον Μπόγρη. Ο Μπόγρης δίνει και αυτό στον Αναγνώπουλο. Αναγνώπουλο στον Βουβούσα. Ο Βουβούσας τώρα έχει την μπάλα. Προσπαθεί να κάνει μια βαθιά μπαλιά εκεί, όμως δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτης του και την μπάλα την ελέγχει ο Καραλάγας. Ο Καραλάγας με τα χέρια δίνει στο Τζέλο. Προσποιήσεις του Τσέλου εκεί, δίνει πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου που βρίσκεται μόνο στο Καψάλης. Ο Καψάλης αλλάζει και αυτός πολύ ωραία στην αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ομάδα του Λεχενών προς τον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κάνει μια κούρσα από τα αριστερά αλλά προλαβαίνεται από τον Αθανασίου. Κερδίζει όμως πάλι ο Ευαγγελιστής, προσπαθεί να μπει μέσα και γίνεται φάουλ εκεί αλλά δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Κερδίζει την μπάλα ο Σωτηράκης. Δίνει την μπάλα προς τον Αναγνωστόπουλο και αυτός με τη σειρά του τερματοφυλακά του Μούγια. Ο Μούγιας με μία την μπάλα στο Θεοδωρίδη, στο χώρο του κέντρου. Ο Θεοδωρίδης δίνει στον Πρίφτη. Ο Πρίφτης άνοιξε λίγο την μπάλα εκεί, αλλά είναι offside ο Βουβούσας που έχει σηκώσει και έχει υποδείξει ο επόπτης γραμμών. Αμέσως λίγο καθυστερημένα μάλλον το σφύριξε ο διαιτητής.
Ένα site που εκτέλεσε ο Καραγιαννάκης, ο Γιώργος, στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος δίνει στο Τζέλο. Ο Τζέλος δίνει στον Καραγιαννάκη και ο Τζέλος κάνει την μπάλα απλά για out για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Αργυρόπουλο. Του πόρω την μπάλα στον Ηλιακό μετά από το αράουτ που είχε παραχωρήσει η ομάδα των Λεχιανών. Τώρα την μπάλα την έχει στην κατοχή του Καραγιαννάκης ο Γιώργος. Προσπαθεί να κάνει εκεί πέρα κάποια τρίπλα, χάνει την μπάλα, την κερδίζει ο Αθανασίου και παραχωρεί κάποιο πλάγιο υπέρ του, να είναι πλάγιο υπέρ του Ηλιακού Λεχιανών. Έπειτα από ένδειξη του επόπτη γραμμών. Εκτελείται το πλάγιο out, την μπάλα την έχει ο Καραγιαννάκης ο Σάκης, ποιος κερδίζει δύο κόντρες εκεί, δίνει πολύ ωραία μπαλιά στο χώρο του κέντρου στο Μουγκό. Ο Μουγκός δίνει πολύ ωραία μπαλιά πάλι στον Καραγιαννάκη, ο Καραγιαννάκης εκτελεί ένα σουτ, πολύ ωραίο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε ξεστά out πάνω από τα δοκάρια του Μούγια. Πολύ ωραία ενέργεια κι αυτή. Θα έλεγα ότι οι γρήγορες αυτές αντεπιθέσεις του Ηλιακού Λεχιανών πιάνουν στον ύπνο την άμυνα του Πόρου. Ένα ήσυχο παιχνίδι. Πολλές αναλλαγές πασών στο χώρο του κέντρου. Τώρα την μπάλα την έχει ο Σωτηράκης, γίνεται μια βαθιά μπαλιά, κόβει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος, πάλι ο Σωτηράκης, κόβει την μπάλα την έχει ο Πρίφτης, δίνει μια μπαλιά εκεί στο Βουβούσα, ο Βουβούσας τη γυρνάει πάλι προς τα πίσω, στο Θεοδοσίου. Θεοδοσίου δεν καταφέρνει να κάνει μια μπαλιά προς τους συμπαίκτες του, μπάλα την ελέγχει ο Καψάλης. Ο Καψάλης προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά, αλλά είναι offside ο Αργυρόπουλος. Σωτηράκης δίνει τώρα την μπάλα στον Μπόγρη, ο οποίος δεν καταφέρνει να την κοντρολάρει και η μπάλα βγαίνει πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λεχιανών. Θέλουμε γύρω στα 6 λεπτά να λήξει ο αγώνας. Το πλάγιο out ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μουγκός. Ηλιακός Λεχιανών πόρος 2-0 με γκολ που πέτυχε ο Μουγκός και ο Καψάλης ύστερα από χτύπημα πέναλτι. Ένα φάουλ τώρα κέρδισε ο Ευαγγελιστής. Έξω αριστερά όπως κατεβαίνει η ομάδα των Λεχιανών κοντά στο πλάγιο out. Μουγκός προς τον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κάνει μια καταμέτωπο επίθεση. Γίνεται κάποια κόντρα εκεί, η μπάλα πάει στον Καψάλη. Ο Καψάλης κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ από πολύ μακριά, γύρω στα 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κούγια, αλλά δεν ανησυχεί τον τερματοφύλακα της ομάδας του Πόρου. Ο Κούγιας τώρα με τη σειρά του δίνει στον Σωτηράκη, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του Πόρου. Δίνει στον Αναγνώπουλο, ο οποίος κάνει κακό του κοντρόλ. Παραμένει ο Γαλάνης. Ο Γαλάνης δίνει την μπάλα στον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης λάθος όμως μπαλιά και η μπάλα στα χέρια του Μουγιά. Ο Μουγιάς δίνει το ελεύθερο βολέ. Κερδίζει την κεφαλιά ο Καψάλης. Στον χώρο του κέντρου λέγεται ο Καλάνης, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι προς τα δεξιά στον Τσέλο. Ο Τσέλος κάνει κάποιες τρίπλες εκεί. Δίνει στον Καλάνη, ο Καλάνης Τσέλος. Κρατάει την μπάλα ο παίχτης του Ηλιακού Λεχιανών, γυρνάει στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος με μία αριστερά στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής προσπάθησε να γερίσει. Κέρδισε ο Γαλάνης, είναι κάποια κόντρα εκεί. Δεν δίνει ο διαιτής κάποιο φάουλ. Ο Μπόγρης από τα δεξιά έχει γίνει κάτω από την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει την μπάλα σε κάποιο συμπέκτη. Δεν τα καταφέρνει. Παραμένει ο Μουγκός. Ο Μουγκός έχει τώρα την μπάλα γιατί γυρνάει με σιγουριά πίσω στον τερματοφύλακα τον Καραλάγα. Βολέ, βολέ! Καραλάγας λοιπόν στο ελεύθερο βολέ. Φέρνει την μπάλα πολύ ψηλά και στο χώρο προς την περιοχή του Πόρου και έρθει στην πρώτη κεφαλιά ο Καραγιαννάκης. Δεν μπόρεσε ο Αργυρόπουλος να κερδίσει δεύτερη κεφαλιά. Offside όμως έχει υποδείξει ο επόπτης γραμμών μετά από αυτή τη βαθιά μπαλιά που έκανε ο Βουβούσας προς τον Σουλιώτη. Και ο Μουγκός έξω τη μεγάλη περιοχή του Πόρου. Ο Μουγκός περνάει μια πολύ ωραία μπαλιά προς τον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κάνει μια επιτόπια τρίπλα εκεί, γυρνάει, γεμίζει. Είναι την παλιά και παρεμβαίνει όμως ο Σαραντόπουλος και κόβει την μπάλα. Προσπαθεί να τη δώσει τον τερματοφύλακα, παρεμβαίνει εκεί πέρα ο Σάκης ο Καραγιαννάκης, αλλά δεν ήταν καλή η μπαλιά του να τη γυρίσει προς τα πίσω προς τον Αργυρόπουλο. Έτσι κερδίζει ο Μούγιας. Και αυτός με τη σειρά του κάνει το ελεύθερο βολέα πάνω στον Καψάλη, που η κεφαλιά αυτού βρίσκει τον Καραγιαννάκη σε θέση offside.
Την μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου την έχει ο Αθανασίου, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σήμερα για την ομάδα του Πόρου. Μια πολύ ωραία μπαλιά του Γαλάνη βρίσκει τον Καραγιαννάκη, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Ο Βούσης εκεί μάχεται στο χώρο του κέντρου να πάρει την μπάλα, τα καταφέρνει, την μπάλα την έχει ο Τσέλος. Ο Τσέλος δίνει μια προθυμένη μπαλιά προς τον Καψάλη, τρέχει να προλάβει αλλά δεν την προλαβαίνει και κάνει φάουλ εκεί στο Σωτηράκι. Ενώ θέλουμε γύρω στα 2 με 3 λεφτά για να λήξει ο αγώνας, θα ήθελα να συγχωρέσετε κάποια λάθη που μπορεί να έχουν γίνει στην περιγραφή του βίντεο. Σε συνέχεια του παιχνιδιού τώρα, ο Μούγιας δίνει το ελεύθερο λάκτισμα, κόβει εκεί πολύ καθαρά ο Φωτόπουλος, την μπάλα την κέρδισε ο Αθανασίου, που κάνει μια αναλλαγή μαζί με τον Μπόγρη, Αθανασίου Μπόγρης, πάλι Μπόγρης, ο οποίος κάνει και την μπάλα αράουτ. Τίποτα ιδιαίτερο σε αυτά τα τελευταία λεπτά και οι δύο ομάδες περιμένουν τη λήξη του αγώνα. Ένα αποτέλεσμα που ευνοεί τον Ηλιακό να βρεθεί στην προνομιούχο πεντάδα. Το πλάγιο του Καψάλη βρέθηκε πήγε απάνω κατευθείαν στον Μπόγρη. Αυτό με μία στον Αθανασίου, ο οποίος κερδίζει την μπάλα από τον Καψάλη. Κάνει λάθος όμως μεταβίβαση και την κερδίζει ο Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος αλλάζει με μία προς τον Τζέλο, προς τα δεξιά, όπως κατεβαίνει η ομάδα των Λαχινών. Τζέλος επιτόπια τρίπλα. Προσπαθεί να βρει και βρίσκει πολύ ωραία τον Αργυρόπουλο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει, γυρνάει. Αλλά τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας Μούγιας μπροστά του επερχόμενου Μουγκού μαζεύει την μπάλα. Ο Φωτόπουλος τώρα πάλι στο χώρο του κέντρου, έχει κερδίσει τις περισσότερες μονομαχίες, αλλάζει την μπάλα προς τα δεξιά στον Τσέλο. Ο Τσέλος γεμίζει την μπάλα και είναι μόνος του ο Γαλάνης, κάνει μια κεφαλιά και μπλοκάρει ο Μούγιας. Σιγανή κεφαλιά του παίκτη του Ηλιακού Λαχινών του Γαλάνη. Ο Φωτόπουλος τώρα ελέγχει την μπάλα, τη γυρνάει πίσω σιγά σιγά στον τερματοφύλακα Καραλάγα. Μια αλλαγή ακόμα, μάλλον αλλαγή σκοπιμότητας είναι. Ετοιμάζεται από τον Ηλιακό. Η μπάλα κατευθείαν αράουτ από τον Καραγιαννάκη τον Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε φτάσει ναι, πράγματι στις καθυστερήσεις. Ο αγώνας ο πραγματικός έχει λήξει και ετοιμάζεται να γίνει αλλαγή. Να βρει τον Αθανασίου, τον βρίσκει στο χώρο του κέντρου. Αυτός με μια πολύ ωραία μπαλιά, αλλά κόβει τελευταία στιγμή ο Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής δίνει στον Καψάλη. Ο Καψάλης κατεβάζει την μπάλα. Είναι μια μπαλιά προς τον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης όμως την αφήνει και περνάει ήσυχα προς τα πίσω, προς τους παίκτες της ομάδας του Πόρου. Ο Πόρος τώρα με τον Σωτηράκη προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά και κερδίζει ο Καραγιαννάκης, ο οποίος βγαίνει δυνατά από την άμυνα προς το χώρο της επίθεσης. Προσπαθεί να δώσει και να αλλάξει το παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Κόβει εκεί τελευταία στιγμή ο Πάνου. Καψάλης πάλι στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να παίξει ένα δύο με τον Γαλάνη, τα καταφέρνουν μετά από κάποια κόντρα. Προσπαθεί να βγάλει μια μπαλιά προς τον Μουγκό. Ήταν πολύ σιγανή μπαλιά αυτή, παρεμβλήθηκε στο μέσο Πάνου και. Ένα offside τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ παίζουμε τις καθυστερήσεις όπως σας έχω πει. Σε ένα λεπτό ίσως ο διαιτητής σας φρίξει τη λήξη του αγώνα. Ο Ευαγγελιστής παίρνει την αέρια μονομαχία και ο Μουγκός μετά από το τάκλιν στέλνει την μπάλα πλάγια ό,τι υπέρ της ομάδας του Πόρου και από δεξιά. Ενώ οι φίλαθλοι αρχίζουν και φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Καραγιαννάκης, ο Γιώργος βγαίνει δυνατά μπροστά στον. Γίνεται μια κόντρα εκεί και ο Βουβούσας κάνει κάποιο σουτ που φέρνει την μπάλα πολύ out από την εστία του Καραλάγα. Δεν θα αργήσει τώρα ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, ίσως μετά το ελεύθερο. Αυτό τερματοφύλακα του Ηλιακού Λαχινών. Ο Φωτόπουλος τώρα εκτέλεσε το. Το out και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του αγώνα. Βρήκε τον Ηλιακό Λαχινών νικητή επί του Πόρου με 2-0.